Ενώ στο έδαφος της Συρίας οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, στο μέτωπο της διπλωματίας οι αντιμαχόμενες πλευρές προετοιμάζονται για τη μάχη της Γενέβης. Λίγα 24 ώρα πριν την προγραμματισμένη για τις 25 Ιανουαρίου έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, αγκάθι παραμένει η σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας της Συριακής Αντιπολίτευσης. Η Μόσχα επιθυμεί να συμπεριληφθούν στο μέτωπο των μετριοπαθών και οι Κούρδοι μαχητές, προκαλώντας την οργή της Άγκυρας. Στηρίζουμε τις δυνάμεις της Συριακής Αντιπολίτευσης στη Συρία που μάχονται εναντίον των τζιχαντιστών, ειδικά τις δύο τελευταίες εβδομάδες κοντά στα σύνορά μας, δήλωσε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αχμέντα Βουτογλού. Αλλά την ίδια ώρα, ειδικά το Συριακό καθεστώς και ρωσικά αεροσκάφη χτυπούν τη μετριοπαθή αντιπολίτευση αντί για τους τζιχαντιστές. Μερικοί κύκλοι ανάμεσά τους οι Ρώσοι επιθυμούν να διαλύσουν το διαπραγματευτικό μέτωπο της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβάνοντας και άλλες δυνάμεις όπως τους Κούρτους αντάρτες της Συρίας, που συνεργάζονται με το καθεστώς και πολεμούν τη μετριοπαθή αντιπολίτευση. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Τζον Κέρι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η έναρξη των συνομιλιών να καθυστερήσει για λίγες ημέρες. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Συριακής Αντιπολίτευσης έθετε νέους όρους προς τη Δαμασκό.